Κύριε Καρυφιλίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Ειλικρινά σας το λέω αυτά που είπα, τα πίστευα όταν σας άκουσα για πρώτη φορά, στην πρώτη φορά που περιγράφατε τι έγινε. Ειλικρινά συγκλονίστηκα, κύριε Καρυφιλίδη. Ήμουνα και εγώ, ανέβηκα πάνω, ήξερα τι θα συναντήσω, ανέβηκα στο βουνό και όταν αντίκρισα αυτό που είδα περίπου στο βίντεο. Το έχουμε το βίντεο, το δείχνουμε τώρα. Το δείχνουμε το βίντεο. Θα πεθάνω, ειλικρινά. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, ειλικρινά. Και πάλι τώρα που μιλάμε εδώ, είμαστε, ψάχνω γύρω-γύρω λαμαρίνες, γιατί με αυτούς τους πυροστρόβιλους, πώς τα λένε, ψάχνω για να έρθει και ο Ελγά να μετρήσει, για να δούμε αν θα αποζημιωθούμε, τι θα γίνει. Α, περιμένετε τον Ελγά, ε. Μάλιστα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Για πείτε μου τώρα. Η καταστροφή στον Εύρο είναι περίπου στο 40% όλου του νομού. Για να έχετε λίγο. 40% εκεί, κύριε Καρυφιλίδη, ε. Βέβαια, δεν έχει μείνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε 60 χιλιόμετρα βόρεια, ανατολικά, δυτικά. Δεν μπορείς να δεις πράσινο. Από νότια είναι η θάλασσα, γι' αυτό δεν σας το αναφέρω. Τώρα, από... Είναι απίστευτο. Με το δικό σας θέμα, πόσες μέλισσες είχατε, κύριε Καρυφιλίδη? Έσωσα 59 εκείνο το βράδυ και κάηκαν 220. Είχα περίπου στα 279-282 εκεί. Μάλιστα. Και καταστράφηκαν όλες και όλες, δεν έμεινε τίποτα. Ναι, 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 ναι. Έμεινα μόνο 59 που πήρα εκείνο το βράδυ και μετά αναγκάστηκα να φύγω γιατί η φωτιά είχε έρθει. Μάλιστα. Ήταν στα 2 χιλιόμετρα, ερχόταν με απίστευτη ταχύτητα. Κατάλαβα. Και τώρα τι γίνεται, θα έρθει ο Ελγά να κάνει τις μετρήσεις, τι κάνει κτλ. Τι περιμένετε, τι θα κάνετε? Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Ελγά και το κράτος σε καταστροφή. Αυτή τη στιγμή αυτά τα μελισσάκια που χάθηκαν εδώ και κάηκαν, οι πληθυσμοί τους μέσα ήταν 40-50 χιλιάδες. Εγώ έχασα μόνο εγώ περίπου στα 8 με 10 εκατομμύρια μέλισσες. Wow. Τώρα αν δώσουν τα ποσά που ακούγονται 12-15 ευρώ, εγώ προσωπικά δεν θα τα πάρω. Η πιο φθηνή κυψέλη αυτή τη στιγμή με τις μέλισσες ήταν στα 180 ευρώ. Δεν μπορώ να πάρω 12 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα είναι αυτά, έτσι, δεν ξέρουμε. Ναι, αυτά που ακούτε λέτε. Εγώ έκλαψα, σας το λέω, σας το ορκίζομαι, έκλαψα τις ψυχές μου αυτές, τα μελισσάκια μου. Τα κουτιά θα τα ξαναφτιάξω. Άλλα μισά πέρυσι, του χρόνου, του παραχρόνου, θα ξαναέρθουν εκεί που ήταν. Αυτό το φρικτό τρόπο που πέθαναν, αυτό δεν μπορώ ακόμη να, ειλικρινά. Κάθε βράδυ αυτά σκέφτομαι τις μελισσούλες. Τα κουτιά θα τα φτιάξω, δεν είναι τίποτα. Ναι. Όλη σας η ζωή ήταν αυτό. Βέβαια, εγώ είμαι εδώ, το χειμώνα χιονίζει και ανεβαίνω μια βόλτα, τα βλέπω και φεύγω, που δεν έχω δουλειά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εμείς είμαστε 7 μήνες από το πρωί ως το απόγευμα εδώ. Εδώ τρώω, εδώ είναι το σπίτι μου 7 μήνες. Μάλιστα. Στην ουσία χάσατε το σπίτι σας, την οικογένειά σας, χάσατε τα πάντα. Είναι η οικογένειά μου, είναι κατά κάποιο τρόπο. Κανένας μελισσοκόμος δεν το βλέπει καθαρά επάγγελμα. Είπαμε, η μέλισσα δίνει ζωή πρώτα και μετά μέλι. Δεν υπάρχουμε χωρίς μέλισσα. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου σας παρακαλώ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να ξαναφτιάξετε όλο αυτό το οποίο είχατε, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Σίγουρα με τις μελισσούλες που έμειναν θα το ξαναπτύξουμε. Θα πάρουμε τώρα κάποιες κυψέλες. Την άνοιξη, απλά τώρα και το πρόβλημα είναι πού θα τις πάω αυτές τις μέλισσες. Γιατί συνεχίζει να καίγεται και πάνω και το σπάνιο με τα σπάνια ήδη, το δάσος της Δαδιάς. Αυτό εκεί είναι η προσοχή μας τώρα. Τώρα εκεί που είναι καμένο. Όλα αυτά τα σπάνια ήδη. Στο βίντεο που βλέπουμε που είναι καμένες οι εκτάσεις, μπορείτε να ξαναβάλετε εκεί κυψέλες? Όχι βέβαια. Αυτό λέω, δεν μπορεί να ξαναβάλετε. Όχι. Εγώ πρέπει να φύγω προς Ξάνθη ή προς Ορεστιάδα, αν δεν τα κάψουν και εκεί, γιατί ανεβαίνει η φωτιά σιγά σιγά. Εγώ πρέπει δηλαδή να πάω περίπου ανάμεσα από Κομωτινή Ξάνθη τώρα για να βρω πράσινο. Για να βρείτε πάλι πράσινο. Αλλιώς δεν έχει κάτι να κάνει. Ναι, για να έχουν οι μέλισσες να φάνε οι ίδιες έτσι. Για μέλη δεν ξέρω πού πρέπει να πάω. Είναι μεγάλη καταστροφή που έγινε, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Κύριε Καρυφιλίδη, να ευχηθώ δύναμη καταρχήν και κουράγιο να προχωρήσετε, να καταφέρετε να ξαναστήσετε τα μελίσσια σας. Και... Θα τα ξαναστήσω αυτό, σας το υπόσχομαι. Σας το υπόσχομαι, αυτά θα τα ξαναστήσω. Και θα είστε και εμείς από εδώ. Και εδώ θα είμαστε εμείς να τα ξαναπούμε και να δούμε και την καινούργια δουλειά που θα κάνετε, που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, γιατί έχετε πολύ δύναμη. Βεβαίως. Και αν είναι τόσο όσο ακούγεται ξεφτελιστικές οι αποζημιώσεις, θα σας ενοχλήσω εγώ για να πούμε και τα άσχημα, όχι μόνο αυτά που προσπαθούμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καρυφιλίδη. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Την καρδιά μου. Να είστε καλά.